Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της χώρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσον αβαλόμενος πόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρνος, στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι φύσιν έφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγαν. Ο θεμελιών την γίνεται την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φέρψονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ικαλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καραπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και πλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρήν επρόσωπον ενελαίο και άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουφία ενός εύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέπειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εσάς, επληρώθη γη της πτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύφορος, εκεί ερπετά ο νου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράχων ούτως, όν έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έβρος το κόσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ξυλά εξουσί. Επιστρέψουσι εξ αποστέλων.
Κύριε, ελέη.
όσης λείψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Η ελέησον. Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίνι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ελεύσον Δέσποτα Άγιε, ήχος πρώτος. Κύριε, εκέκραξα προς εις ακούσον μου, εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, εκέκραξα προς εις ακούσον μου, προσκέστη φωνή της δε της αιώνος μου. Εν το κεκράγε ο δε την Αγίαν νύχτα.
υμνώντες τον λαμπρός αυτόν δοξάσαντα. Κύριο το έλεος και πολύ παρ' αυτόν λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Ως αθλήσαστε ρωτάτα, αθλοφόρε φανούριε, εν αδειλήσετε εσύ, θείο ερώτη, δόξης λαμπράς κατηξίωσε, και μέτωπος γεγονός ουρανίων αγαθών αλλημήν χρόνης πλήρωση ο θησαρρωστός και γνωστής επεσκάτων καταπλήτης του Χριστού την Εκκλησία τη δε του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Των ναών σου των Αγίων εν τη Ρόδο κρυπτωμένων ως ανεύρων Αγίε θείων αιμάτι παρασπορείς επληρωθήσαν μαθώντες την κρίση σου και τους άθλους τους λάμπρους που συγνώουν τον πρότερο και σε ύμνησαν ως περίδοξον μάτυρα Κυρίου καρμοσύνος ευτελούντες την παφαΐσου παρηγύρι. Thank you.
προσφέρεις αλήθως και στην συμπαγέραστον μνήμην γερέρωση και συμφώνη. Thank you.
εισακούσετε μου, εν το και καγένε με προς αυτό. Κύριος εισακούσετε μου, εν το και καγένε με προς αυτό. Εν το επικαλείς μες οικουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλατεινάς με. Κύριος εισακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό. Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπομεν. Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιός δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεωμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεωμεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέω. Εις πολλά ετή δέσποτα. Των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, κεφάλισον Χριστό ημών αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παραπηδημούντων εν τη πόλη και νησοτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκλέομεθα υπέρ του μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδεόμεθα υπέρ των καρφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα οτούτο, σκοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το πεντεχομένο του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, του έλεος Σου εφημάς, καθάπριν πείσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ερώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών του Κυρίου. Κύριε διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Εσπέραν πάσα
Αγίαν, ειρηνική και να μάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Αγίος και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξου να πέμπομε. Του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το Πνεύμα Κύσου. Και θαλάσσιμον το Κυρίου τύχουμε. Συ Κύριε. Δέσποτα πολυέλεα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράμπου σου Μητρός, Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της και πάντων των δούλων σου των εντάφθα υπό των ευλαβεστάτων πρεσβυτέρων μνημονευωμένων των και προσκομισάντων τα δώρατα αυτά. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη και νήσον τάφτην και πάσαν πόλη και χώραν απόργης και μόλυμου σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδόμησαν και βασιλείου φορέντες και θυσίου θανά
υπέρ του Ιελέησον, Ιελέησον, το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτοαπειλής, και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άκουσαν ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπόση και το Πνεύμα της σου. Προσκυφαλάσιμον του Κυρίου κρίνομε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρέσβειες Παναχράντου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Κυζοποιού Σταύρου προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμων ασουμάτων, ηκεσία του Δημήν Δόξου, προφήτου Πρόδρομου, Δημοπτήστου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων, Πέφτων Απόστων, των Αγίων Δόξων, Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίων Δόξου, Μεγάλου Μάρτυρο Φατνούριου του Νεοφάνου, ου και την μυετούλμε και πάντα σου τον Αγίων. Ευπρόζεν των πίσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των περίγων σου, αποβίωσον αθημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή και ελέησον ημάς τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθώες και φιλάνθρωπος. Yeah.
Χριστούς εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης ηλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και των έλεων και πλήθυρον αυτά εις την Αγίαν Εκκλησίαν την πόλη και νήσων ταύτην, εις τους ήχους των προσφερόντων τα δωροταύτα, των απανταχού γης μικονίων, των παραδεριζόντων και παρεπιδημούντων, των εντάφτα συνευθόντων και συνευχομένων ημίν και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφων, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον ανάρχο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λούσιε το κεύσαν και επίνασαν. Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των εντάφτα τα σπίτα στα αυτάς προσκομισάντων υπερηγίας, βοηθείας και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο ουράνιος άρτος, ο της δρόσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δηλιού τροφήν αγεώργητων πηγάσας, η ελπής των απελπισμένων, η βοήθεια των ευοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών, ευλόγησον τα δώρα ταύτα. Και τους τα ταύταση προσκομίσαντας εις δόξαν σύν και τιμήν του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Παράσκουδε αγαθέ της ευθρεπίσασι, τα σπίτα στάφτας, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Έφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου. Δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρία, τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχαίως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασία των εντολών σου. Είναι αδιαπαντός ελευθροσύνη και αγαλιάσει, υμνώσει και δοξάζωση το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούστου και Θαυματουργού, προστάτου και εφόρου της Εκκλησίας Ταύτης και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Πλούσιε πτώχευσαν και επίνασαν, οι δε εξετούντες το Κύριον, που και να το θύσονται, το δώσ' αγαθού. Μας ακούν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μικόνοι ούτε Έλληνες. Θα υπάρξει μία μικρή ομιλία, πολύ μικρή, στα αγγλικά από τον πατέρα Φλαβιανό, προκειμένου οι παρεπιδημούντες να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο τελείται εδώ, και επίσης μία μικρά προσδελιά στα ιταλικά. Dear visitors, today Orthodox Church commemorates Saint Fanurios, a holy and heroic youth,
celebrating the Holy Temple, the church, which was built in 1905. Saint Fanurius was unknown until the 15th century, when his icon was found on the island of Rhodes. According to this icon, the saint was a young soldier who suffered 12 tortures during the period of persecution. Our people commemorate him by making a certain type of sweet pie called Fanuropita. Women bring these pies of Saint Fanurius to the temple, and after being blessed by the priests, they divide them, hoping that Saint Fanurius will fulfill their desires. That's why so many pies of Saint Fanurius have been given to the temple here in front of us by hundreds of women of Mykonos who are devoted to the traditions of our ancestors. We heartfully wish Saint Fanurius would pray to God for you and your families. Cari visitatori, oggi Chiesa Ortodossa commemora Santo Fanurios, una forma giovanile, sacro ed eroico, che celebra il Santo Tempio costruito nell'anno 1905. San Fanurios divenne noto nel XIV secolo quando la sua icona è stata trovata sull'isola di Rodi. In base a questa icona, Santo era un giovane soldato che ha sofferto 12 torture durante il periodo della persecuzione. La nostra gente lo ricorda facendo un certo tipo di torta dolce chiamato Fanuropita. Il Fanuropita queste donne portano al Tempio e dopo essere stato benedetto dal sacerdote, il divario con la speranza San Fanurios per soddisfare i loro desideri. Così vediamo di essere stato offerto nel Tempio Fanuropites centinaia di donne di Mykonos tenuti in riverenza da parte le tradizioni dei nostri antenati. Nei nostri cuori vi auguriamo i Santi Fanurios, preghiamo Dio per voi e per le vostre famiglie. Χέρις ο αθλητής του Χριστού, ο καθελόντων δυσμενών την παράταξη, αθλήσεως της αγώσης, ανδριωτών την ψυχή και την πανοπλία της πίστεως, ο πόνων του σώματος, αρχιδίσας ο σάσαρχος, εν τη αγάπη, ο λαμπρός δυναμούντωσε, όνε δόξα σας, τη σηκή σου μέλεση. Αχώς το εγώ δέσκαντον, Φανούλη έδοξε, το διαπνέον το κόσμο, την ευωδίαν την Κρήτωνα, Χριστόν εκδισώπη, τες ψυχές ημών δοθήνε, το μέγα έλεος. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως η κέντρωση εν το λιβάνο πλήθην θύσετε. Χέρις ο αθλητής του Χριστού των αθλοφόρων των σεπτών εγκαλόπισμα ο παλαιστέρος αθλήσας και παραδόξος γνωστής ευδοκία θεία εν της πέραση ευρέσει Φανούριε της παξέτου εικόνος σου εν θαλαΐδη των Αγίων αγώνων σου διόν εν δόξος εις της μάρτης η γέγονας ο Θένος στρατιώτησε Χριστού γενναιόντατος και τροπέου πονοπλήτη
Υμνολογούντες βόμεση, απάστος δυσόπι, τες ψυχές ημών δοθήν, ο Μέγα Ελεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την πολλούς τρόπους προκειμένου να τιμά και να ημνεί τους Αγίους της Εκκλησίας μας, εκτός από τις διαταταγμένες από την εκκλησιαστική μας παράδοση ιερές ακολουθίες. Έτσι υπάρχουν τόποι όπου αγιάσματα, υπάρχουν τόποι όπου εικόνες περίπιστοι, υπάρχουν ιερά προσκυνήματα και μονές όπου φυλάσσονται ιερά λείψανα, υπάρχουν εκκλησίες και ναοί μικροί και μεγάλοι, όπου οι Άγιοι του Θεού, δια της παρουσίας και της προσευχής των χριστιανών, τιμώνται και δοξάζονται με τον ειδικό τους τρόπο. Και εδώ, στη Μύκονο, σε αυτήν την ωραία περιοχή των Τριών Πηγαδιών, όπου κάθε χρόνο τελείται ο μεγάλος αγιασμός της εορτής των Θεοφανίων, πριν την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα, οι πατέρες μας οικοδόμησαν αυτές τις δύο εκκλησίες, τη μία έναη των οφθαλμών της άλλης, τον παρακείμενο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου και αύριο θα τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, και εδώ τους δύο ναούς του Αγίου Φανουρίου και της Αγίας Ενόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρμάρας. 110 χρόνια τώρα οι ναοί αυτοί αυτήν την ημέρα χαίρουν πρώτον με την παρουσία των πιστών και δεύτερον γιατί διαφυλάττουν δύο ιερές και θαυματουργές εικόνες των Αγίων της πίστεώς μας, της Αθλιφόλου και Πολυάθλου Βαρβάρας και του Νεοφανούς Αγίου Φανουρίου, του οποίου μόνο η εικόνα ευρεθήσα εις Ρόδων καταδεικνύει ποιο ήτο και ποιο ήτο το μαρτυρικό τέλος του, τίποτε άλλο μη γνωρίζοντες περί της ζωής, της βιωτής και της πολιτείας αυτού. Η εικόνα δηλαδή ευρεθήσα κατέδειξε ότι ο Άγιος ήτο νέος στην ηλικία, ότι ήτο στρατιωτικός, ότι υπέστη μαρτυρικό θάνατο και άρα εικάζεται ότι έζησε στην εποχή των διωγμών, οι δε πιστοί και ιδιαίτερα οι ευσεβείς κυρίες και γυναίκες από τις ευρέσεις της εικόνας μέχρι σήμερα συνέδεσαν το όνομα του Αγίου Φανουρίου με την φανέρωση πραγμάτων καλών και αγαθών στη ζωή τους. Γι' αυτό και επινόησαν την κατασκευή της πίτας του Αγίου Φανουρίου, της οποίας ως αυτός την γέννηση ακριβώς δεν γνωρίζουμε, είναι όμως σήμερα μία προσφορά τιμής και αγάπης στη μνήμη του Αγίου, δια της οποίας ζητείται η προσευχή του προς τον Θεό, αλλά και η φανέρωση στη ζωή μας πραγμάτων Αγίων και Αγαθών. Και το πρώτον και Άγιον και Αγαθόν είναι να έχουμε πνευματική και σωματική υγεία, να είμεθα δηλαδή υγιείς και ψυχικά ως άνθρωποι, αλλά και σωματικά. Διότι πολλάκις οι σωματικές ασθένειες είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και της κακής ψυχικής υγείας του ανθρώπου. Όπως το σώμα χρειάζεται τα φάρμακά του για να θεραπεύει τις ασθένειες και τις πληγές του και η ψυχή χρειάζεται το ειδικό της πνευματικό φάρμακο που είναι η προσευχή, κυρίως δε το μέγα αντίδοτο, το οποίο θανατώνει και εξαφανίζει την αμαρτία και τους καρπούς της που είναι η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Άλλο αγαθόν και άγιον πράγμα που ο άνθρωπος θέλει στη ζωή του να φανερώνεται είναι η καλή του πορεία μέσα στον κόσμο. Χρειάζεται να πορευόμεθα εν σοφροσύνη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι ατάκτως. Να πορευόμεθα με σύνεση, με προσοχή, με διάκριση, με αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και πάνω απ' όλα με αμνησικακία και εσωτερική ταπεινοφροσύνη. Και ένα άγιο και ευλογημένο πράγμα που θέλουμε στη ζωή μας να φανερώνεται είναι η καλή προκοπή, η δική μας και των οικογενειών μας, ιδιαιτέρως δε των παιδιών μας. Ζούμε σε μία εποχή, αδελφοί, που όλοι ξέρετε πόσο δύσκολη είναι. Όχι δύσκολη οικονομικά, αλλά δύσκολη πνευματικά. Είναι μια εποχή που πνευματικά αποσκορακίστηκε από όλες τις αρετές. Και καθώς σιγά σιγά άρχισε να καταραίει η κορυφή του πύργου των αρετών και έφτασε η κατάρρευση ως τα θεμέλια, κατέρευσε και όλο το σύστημα της κοινωνίας σήμερα και υποφέρει και πάσχει ο άνθρωπος και υφίσταται δεινά
από τα οποία δύσκολα θα μπορεί να εξέλθει και να αναλάβει πνευματικά, εάν πρωτίστως δεν επανέλθουν οι καταδιωγμένες από το θόρυβο της αμαρτίας και της ηλόφρονος γνώμης των ανθρώπων οι αρετές και πάλι στη ζωή μας. Έγραψε ένας σοφός της εποχής μας ότι όλες οι αρετές, καταδιωγμένες από το θόρυβο των μηχανών, ανεζήτησαν καταφύγη αλλού, έφυγαν από την ψυχή του ανθρώπου. Σήμερα μπορεί οι μηχανές, δηλαδή ο σύγχρονος πολιτισμός, να δημιουργεί ταλανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, μια και δεν έγιναν μόνο προς ωφέλεια του ανθρώπου, αλλά και προς καταστροφή του ενίοτε, αλλά οι αρετές πρέπει να επιστρέψουν στην ψυχή μας. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ζούμε ως άφρονες, αλλά ως σοφοί. Ότι δεν μπορούμε ατάκτως να περιπατούμε, αλλά πρέπει να περιπατούμε με πολύ προσοχή στη ζωή μας. Και ότι τα παιδιά μας, καθώς μας παρακολουθούν, δεν χρειάζονται κηρύγματα και νουθεσίες και διδαχές, ούτε λόγια πολλά να τους υπούμε, χρειάζεται να ειδούν την ειδική μας ζωή για να παραδειγματιστούν. Αυτό θα είναι το πιο μεγάλο θαύμα του Αγίου Φανουρίου, που θα μπορέσει να πραγματοποιήσει σε όλους μας, σε όλους σας, που προσκομίσατε εδώ την παραδοσιακή αυτή πίτα προς τιμή και μνήμη του. Να φανερώνει καλή υγεία και καλή προκοπή στα παιδιά μας, να μπορέσουν αυτά να σηκώσουν το βάρος αυτών των παρόντων καιρών αύριο, όταν θα έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος και ο θόρυβος και η θλίψη και η απογοήτευση και θα πρέπει να οικοδομήσουν και να χτίσουν μια καινούργια Ελλάδα και μια καινούργια πατρίδα. Μακάρι ο Άγιος Φανούριος, ο οποίος τιμάται ιδιαιτέρως απόψε και αύριο σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία και από εμάς τους Μικονίους, να φανερώσει στη ζωή σας ό,τι επιθυμείτε. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί μας αξίωσε και πάλι απόψε να συνευχηθούμε όλοι εδώ μαζί σε αυτόν τον ωραίο, στον αύριο χώρο του ναού του εόρτιο Εσπερινό. Να ευχαριστήσουμε τον καλό Νικοδεσπότη εξαίματος οικογενή μας, Σπύρο Ξηδάκη, ο οποίος όλο τον χρόνο με πολύ αγάπη φροντίζει και με ρυπνά για τον Άγιο Φανούριο και την Αγία Βαρβάρα και σε όσους εργάστηκαν για την προετοιμασία της πανηγύριος, τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Βασίλειο, τους επιτρόπους, τους εξ Αθηνών εκ του Αγίου Νικολάου Καλυθέας Ρεθόντες, καλήφωνους ψάλτες, οι οποίοι σήμερα έψελαν και αύριο θα αποδώσουν τους λειτουργικούς ύμνους. Να καλωσορίσουμε τον εξ Αθηνών πολύ αγαπητών αδελφών, Πατέρα Νικόλα Κλάδη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλυθέας, ο οποίος ήλθε να εορτάσει μαζί μας, πληροφορηθεί στην λαμπρή γιορτή του Αγίου Φανουρίου στη Μύκονο, και τον αρχιερατικό μας επίτροπο από την Ίσο Σύρο, Πατέρα Φλαβιανό. Σε όλους σας, αφού σας ευχαριστήσουμε γιατί είστε εδώ και με τόση προσοχή συνεύχεστε μαζί μας, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και ο Άγιος να σας φανερώνει, όπως προείπα, ό,τι στη ζωή σας επιθυμείτε. Αμήν. Νίν απολύ στον βούλον σου δέσποτα κρατορήμα σου εμιρήνη, ότι είδον η αφαντή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Πολλά έτη δέσποτα, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, λέει στους μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, λέει στους μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, λέει στους μας. Δόξα Πατρί Κυρίου, Κυρίου Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάση, λέει στους μας, Κύριε Λάς, αμαρτίες μόν. Δέσποτε χώρε και τα συνομία, μην άγει, επίσκεψε και ία στα συνομία μόνο. Ένι και το όνομα του, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και ο Κυρίου Πνεύμα, και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων να μην όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο έν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί τη γη, των άρτων ημών των επίδοσων, δώσει μη σήμερα και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήαμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο απαιώνος Αποκρύφου και Αγγέλης πάνος των μυστηρίων, διά σου Θεότο και της επίγης με φανερώσε. Θεός ένας ηχητό ενός εισαρκουμένος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού Αναστήσας τον πρωτόπλαστο έσωσεν εν θανάτου μας ψυχάσιμον. Κυρίου δεηθούμε. Αγία Κυρίου και Έλεος, έλθει εφημάστη αυτού, θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Συ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία Δυνάμτου Δημίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Δημίου Επουρανίων, Θείων Αέρων Αήλων Δυνάμενα Σωμάτων, ηγεσίες του Δημίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών των Ασκήσει Διαλαμψάντων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Εδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, που την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Όλοι πρόνοιον είσαι, Κύριος ο Θεός, τον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά.